Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Πώς προσέγγισε το παιχνίδι ομάδα της Πάφου και τις καλύτερες, θα αναλύσουμε τις καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα. Ξεκινάμε με την πρώτη μας φάση. Πώς χτίζει το παιχνίδι ομάδα της Πάφου με τον Πέπε, τον Ναμ και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να βγάζει ψηλά τους δύο ακραίους αμυντικούς. Είδαμε αυτό το παιχνίδι μακρινές, τον Ζάιρο και τον Ντάνκοβιτς και τον Βαλακάρη που ξεκίνησαν στα δύο άκρα της επίθεσης να συγκλίνουν πάρα πολύ προς τον κεντρικό διάδρομο. Και εδώ βλέπουμε μια πίεση λίγο πιο πίσω, λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Αν το πάρουμε λίγο πίσω εδώ σε αυτό το σημείο από πλευράς Άρη, που ήταν το πλάνο του να μην πιέσει πολύ ψηλά, μακρινή μεταβίβαση στην πλάτη της άμυνας ο Ντράγκοβιτς που αγωνίστηκε σαν δεύτερος επιθετικός. Και αυτό που είχαμε αναφερθεί προηγουμένως, ο Ντάνκοβιτς και ο Βαλακάρης εσωτερικά, εδώ στην πίσω πάσα, χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Βαλακάρη. Από πλευράς Πάφου βλέπουμε στη φάση άμυνας την υψηλή πίεση που προσπαθεί να εξασκήσει ο Μάτης Πάφου. Η εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση του Νίκολιτς με στόχο τον Μάια Μπέλα που σύγκλινε προς τον κεντρικό διάδρομο. Γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού στον Μπέγκστον. Ήταν από τις λιγοστές φάσεις που δημιούργησε η ομάδα του Άρη. Σύγκλινε εσωτερικά και χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία στο 16ο λεπτό. Μένουμε στο κομμάτι της Πάφου, στο δημιουργικό, αυτό που είχαμε αναφερθεί προηγουμένως. Είναι ξεκάθαρο εδώ πώς δημιουργείται ένα τετράγωνο στον κεντρικό διάδρομο με τον Βαλακάρη, τον Ντάνκοβιτς να συγκλίνουν εσωτερικά, ο Ντράγκοβιτς με τον Ζάιρο πάνω στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και ψηλά ο Ικόκο μαζί με τον Μπόσκαϊ. Αυτή ήταν η προσέγγιση του παιχνιδιού από πλευράς Καρσέτο στο δημιουργικό κομμάτι της Πάφου, πώς έχτιζε το παιχνίδι και πώς εκμεταλλεύτηκε στο σημερινό παιχνίδι ο Ντάνκοβιτς και τον Βαλακάρη. Καλύτερη φάση του Άρη ήρθε στο 42ο λεπτό από μια μετάβαση που είναι το δυνατό σημείο της ομάδας του Άρη. Βλέπουμε εδώ πώς, από πού πήρε την μπάλα ο Γκομής και πώς συνεργάστηκε με τον Μάια Μπέλα. Στα 14 περίπου δευτερόλεπτα χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η πιο μεγάλη ευκαιρία, μας το είχε αναφέρει και ο Βοηθός Προπονητής, ότι αν έμπαινε αυτό το γκολ του Μάια Μπέλα, ήταν στα πράγματα διαφορετικά. Και από πλευράς Πάφου βλέπουμε εδώ μια πολύ όμορφη συνεργασία από Σκάι, Ντάνκοβιτς και Πέπε. Η μπάλα στο δοκάρι στα τελευταία στάδια του πρώτου ημιχρόνου για την ομάδα της Πάφου. Περνάμε στο 56ο λεπτό. Βλέπουμε το παιχνίδι να περνά πολύ από τα πόδια του Πέπε στο σημερινό παιχνίδι. Γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού. Ο Μποσκάι να συγκλίνει και αυτό εσωτερικά, είτε ο Ντάνκοβιτς είτε ο Μποσκάι, ένα εκ των δύο. Και στη συνέχεια εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση του Ναμ με στόχο τον Βαλακάρη στην πλάτη της άμυνας. Είναι μια από τις καλύτερες ευκαιρίες που δημιούργησε η Πάφος σε ανοιχτό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Μια φάση διαρκείας εδώ με το σουτ του Μποσκάι. Και στη συνέχεια θα δούμε εδώ μια διπλή ευκαιρία. Ήταν από τις καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα εδώ με τον Ναμ από πλευράς Πάφου δύο φορές κόντρα μπάλα στον ίδιο ποδοσφαιριστή. Και περνάμε στη φάση του πέναλτι στο 78 λεπτό ξανά από τον Πέπε να περνάει μπάλα. Πώς συνεργάστηκα στη συνέχεια ο Ντάνκοβιτς, ο Ντράγκο με πολύ κοντινή απόσταση με τον Ζάιρο. Βγήκε εκτός θέσης ο Μουσόντα, ο κεντρικός αμυντικός, πήγε στο μαρκάρι μας του Ντάνκοβιτς. Στην πίσω πάσα δέστε τους δύο αμυντικούς μέσους της ομάδας του Άρη, βγήκαν πάνω εκτός θέσης και πολύ μακρινή απόσταση. Τέσσερις εναντίον τριών. Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Πάφου εναντίον τριών του Άρη. Πολύ κακή αμυντική συμπεριφορά. Ο Ρους. Ανέβηκε ο Ρους όμως. Δηλαδή, ο τέταρτος παίκτης ήταν ο Ρους. Ο Ρους ήταν ο τέταρτος παίκτης. Αλλά δούμε τη φάση. Δε στην πίσω πάσα, δέστε τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τους δύο αμυντικούς μέσους από πλευράς της ομάδας του Άρη. Πώς βγαίνουν πάνω να επικεντρώνονται όλοι στην μπάλα. Όλη στην μπάλα. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Σίγουρα είναι λάθος. Και ο Ρους, αλλά πολύ καλή κίνηση του κ. Καρσέδο. Έκανε αλλαγή τον Ικόκο και μπήκε ο Ρους στο δεξιό άκρο της άμυνας. Και αυτή η αλλαγή κέρδισε το πέναλτι ο Ρους που χάρισε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς με το πέναλτι του Ντάνκοβιτς που φτάνει και τον Ζάιρο όσον αφορά στα τέρματα, στο βαθμολογικό πίνακα των τερμάτων.